Θεοτόκε και αϋπάρθενε των ανθρώπων εις σκέπη. Εσθήτα και ζώνην του αχράντου σου σώματος, κράτεαν την πόλη σου περιβολήν ευωρίσω. Το ασπορό τόκο σου αφθάρτα διαμείναντα, επί σιγάρ και φύσης καινοτομείτε και χρόνος. Δύο δισοπούμεν σε ειρήνην τη πολιτεία σου δωρήσε, και τες ψυχές ημών το μέγα ελέος. Τη 31η του μηνός Αυγούστου, η κατάθεση στις τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου εν της Χαλκοπρατίης Ανδρέου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μινά, Φιλεόρτου και Διαδόχου των Μαρτύρων. Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου ανακομίστηκε από την Καπαδοκία στο ναό των Χαλκοπρατίων στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο το έτος 395 μετά Χριστόν. Στην σημερινή εορτή αναφέρεται το θαύμα που έγινε ύστερα από αιώνες, επιλέοντος του έκτου του σοφού, το έτος 886. Ανοίχθηκε η Αγία Σωρός, το κυβότιο δηλαδή στο οποίο φυλάσσονταν τα ενδύματα της Θεοτόκου, για χάρη της Βασίλισσας Ζωής, η οποία είδε σε οπτασία ότι θα απελευθερωνόταν από το δαιμόνιο εάν ετοποθετεί το επάνω της η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Ασπάστηκε την Αγία Ζώνη ο Αυτοκράτορας Λέων και ο Πατριάρχης την άπλωσε πάνω στην Πάσχουσα Βασίλισσα, η οποία αμέσως ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Όλοι τότε δόξασαν τον Σωτήρα Χριστό και ευχαρίστησαν την Πανάχραντη Μητέρα Του, η οποία είναι για τους πιστούς φρουρός, φύλαξ, προστάτης, καταφυγή, βοηθός και σκέπη σε κάθε καιρό και τόπο, ημέρα και νύχτα.